Στον αέρα παραμένει το θέμα των παρελάσεων του πατρινού καρναβαλιού. Ο Δήμος Πατρέων και ο καρναβαλικός οργανισμός προετοιμάζεται διαδικαστικά για να είναι έτοιμος για οποιαδήποτε εκδήλωση μας επιτραπεί να κάνουμε. Ακόμα και παρέλαση. Έχει. Δηλαδή ο κωδικός με τα χρήματα για να κλείσουμε τα ηχητικά υπάρχει. Οι συνομιλίες, για να μην πω συμφωνίες, σε ό,τι αφορά το συγκρότημα, στην τελετή λήξης, τα βεγγαλικά και ό,τι άλλο ετοιμάζουμε, έτσι δρόμενα τη μέρα του καρναβαλιού. Στον αέρα είναι οι παρελάσεις. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να γίνει με πάρα πολύ με τη δέουσα προσοχή. Δηλαδή με κατά κατάλληλα μέτρα. Τώρα πόσο μπορεί κανείς να επιτηρήσει μια ολόκληρη διαδικασία στην οποία η πόλη θα γιορτάσει, καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση. Οι αποφάσεις για το πώς θα γίνει φέτος το καρναβάλι και αν θα γίνει θα ανακοινωθούν την Πέμπτη. Αναμένεται να συνεδριάσουν οι λοιμοξιολόγοι και να αποφασίσουν. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις. Ο Δήμαρχος με επιστολή του ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας να τον πληροφορήσει σχετικά με τον σχεδιασμό που υπάρχει με φόντο την πανδημία του κορονοϊού. Το Υπουργείο Υγείας από την πλευρά του, σε απάντηση που έδωσαν στελέχη στο tt.gr, ανέφεραν πως το τι θα γίνει είναι κάτι που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή των Ειδικών βάσει της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν θέλουμε μια επιστολή 2 μήνες νωρίτερα, αν τα δεδομένα είναι σίγουρα και σταθερά, θα μπορούσαν να μας απαντήσουν οι επιστήμονες. Το να ζητάμε εμείς 2 μήνες νωρίτερα το τι θα γίνει το Μάρτι, χάνουμε και την αξιοπιστία μας και τη σοβαρότητά μας. Θεωρούμε ότι τα επιστημονικά δεδομένα 1 μήνα νωρίτερα είναι ικανοποιητικά για να μας απαντήσει η Επιτροπή ποιες δράσεις μπορούμε να κάνουμε ανοιχτά και με ποια μέτρα. Την ίδια ώρα κριτική προς τον Δήμαρχο Πατρέων με αφορμή τη συγκεκριμένη επιστολή ασκούν καρναβαλιστές και αντιπολίτευση, αναφέροντας πως ο Δήμος Πατρέων θα έπρεπε να έχει ήδη σχεδιάσει το πλάνο του για την γιορτή της πόλης, για τις εκδηλώσεις πριν τις παρελάσεις και όσες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, τηρουμένων των πρωτοκόλων, καταλογίζοντας τον Δήμαρχο πως πετά τον μπαλάκι της ευθύνης στο Υπουργείο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ο σχεδιασμός. Εγώ είμαι υπέρ και μίας. Και ειδικά από την Δημοτική Αρχή που ξέρει να κάνει συγκεντρώσεις και όταν χρειάζεται βγαίνει στους δρόμους και λέει ότι τηρεί και τους κανόνες προστασίας με πρόσφατη την πορεία προς την Αθήνα, να γινόταν και μία μίνι παρέλαση συμβολική για να συντηρηθεί ο θεσμός. Όσον αφορά τις άλλες δραστηριότητες τώρα, καραγκιόζι και θεατρικές παραστάσεις, αυτά δεν είναι κάτι που είναι κατά ανάγκη ταυτισμένα με το καρναβάλι. Αυτές οι πολιτιστικές δραστηριότητες έπρεπε να τις έχει η πόλη μας σε βάθος όλου του χρόνου. Μιλάμε για κυρίως καρναβαλικές εκδηλώσεις. Τα δε πληρώματα, τα οποία και αυτά αντιμετωπίζουν πρόβλημα και σίγουρα δεν μπορούν να έχουν ούτε τον αριθμό, ούτε τις ιδέες που είχαν να αναπτύξουν όπως και στο παρελθόν, όμως δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς τη γνώμη τους, των ανθρώπων που ασχολούνται με τα καρναβαλικά πληρώματα, και τις προτάσεις τους. Η απόψη ωστόσο σε σχέση με την κριτική δίστανται, αφού αρκετοί θεωρούν πως η κίνηση Πελετίδη ήταν στη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να είμαστε σε θέση αργότερα να ζητήσουμε οικονομική αποζημίωση από το κράτος. Είναι πολύ σύνθετο και θέλει μια αντιμετώπιση η οποία να είναι σε διάφορα επίπεδα, αλλά να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και τι εννοώ, πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλό που ο Δήμαρχος έστειλε αυτή την επιστολή. Συμφωνώ. Γιατί, διότι από τη μία ρωτάει κάτι το οποίο ή θα του δώσουν την άδεια να κάνει το καρναβάλι, θα μπορεί μετά να ζητήσει τις ανάλογες αποζημιώσεις και την οικονομική στήριξη. Άρα σε πρώτη φάση εννοείται ότι είναι σωστό αυτό που έκανε ο Δήμαρχος και θα βοηθήσει και την υπόλοιπη πόλη και την οικονομική της ζωή. Από την άλλη, το ερώτημα προς το Δήμο πλέον είναι, σε περίπτωση που τον αφήσουν να κάνει καρναβάλι, είναι έτοιμος να το κάνει? Για το καρναβάλι δυστυχώς για τρίτη χρονιά έχουμε μία από τα ίδια. Δεν υπάρχει. Ο Δήμος δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Θα κάνει παρέλαση, δεν θα κάνει παρέλαση. Θα βγουν τα πληρώματα, δεν θα βγουν τα πληρώματα. Κανένας δεν ξέρει, κανένας δεν μας έχει ενημερώσει. Ρωτάνε, βεβαίως ρωτάνε, ο κόσμος ρωτάει, θέλει να έρθει στην Πάτρα για το καρναβάλι. Αλλά και εμείς δεν μπορούμε να του πούμε ότι... Τι θα γίνει. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, μάλιστα και από το Επιμελητήριο Αχαΐας, η πόλη χάνει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από το καρναβάλι και αν συνυπολογίσουμε και τα 2 προηγούμενα χρόνια, χάνονται από την τοπική οικονομία 90 εκατομμύρια ευρώ.